Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε από πριν, τώρα όμως για άλλη δουλειά. Εδώ είμαστε, πάω 24, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, μέχρι και τις 9, εδώ παρέα. Σε μία ακόμα μέρα γεμάτη από θέματα, παράπονο δεν έχουμε, παρότι είμαστε στην pre-season από σήμερα, το λες off-season αυτό. Αφού ξεκίνησαν οι προπονήσεις σήμερα σε 6.30, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν για την ομάδα. Οι εξελίξεις σε διάφορα ζητήματα είναι πολλές. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι λίγο πολύ αναμενόμενο. Στη λογική ότι όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα και αναφερόμαστε στα διάφορα έτσι, ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και γενικότερα με τις διάφορες εξελίξεις που περιμένουμε σε όλα αυτά τα θέματα, κάποια στιγμή θα φτάναμε στο σημείο που για όλα τα ζητήματα τα οποία ανοιχτά, τέλος πάντων για τα περισσότερα, θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση που θα έχουμε οριστικές εξελίξεις, να το πω έτσι. Είναι πολλά, είναι η άφιξη του ΣΒΑΜ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟ και ήρθε εδώ για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές ο Αυστριακός. Μετά τους χθεσινούς αποχαιρετισμούς του στην Rapid Viennis, όλα δείχνουν θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Φυσικά υπάρχει το θέμα του Βιερίνια, το οποίο παραμένει ανοιχτό και έχετε διαβάσει σήμερα μέσα από το ΠΑΟΚ 24 τι ακριβώς ισχύει. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το ζήτημα, που το καταλαβαίνω, το βλέπω και από τα δικά σας τα σχόλια και από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε. Ο καθένας φυσικά έχει την άποψή του. Άλλος θεωρεί ότι πρέπει να μείνει ο Βιερίνια υπέρ στη θυσία. Άλλος θεωρεί ότι η ομάδα είναι πάνω από όλους και από τη στιγμή που έχει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, το να μην μείνει ο Βιερίνια είναι μέσα στο πρόγραμμα, αν δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό κομμάτι. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτή, όπως λέγαμε χθες για τον ΣΒΑΜ, ότι είναι ενδεικτική η κίνηση του ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο παίχτη, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει σε όλα τα επίπεδα, και τα αγωνιστικά και τα εξωαγωνιστικά, και όταν λέω τα εξωαγωνιστικά εννοώ το καθεστώς για να τον πάρει, κάτι ανάλογο είναι και αυτή η κουβέντα με τον Βιερίνια. Εγώ μπορώ να ακούσω όλες τις απόψεις για τον Πορτογάλο, όπως και για όλα τα θέματα, από την αλήθεια. Μπορώ να ακούσω κάποιον ο οποίος λέει ότι ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση κάνε κάτι παραπάνω για να τον κρατήσεις. Μπορώ να ακούσω αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν τα βρίσκεις το οικονομικό, αλλάζεις την πολιτική σου τέλος πάντων από φέτος, και από τη στιγμή που κατεβαίνεις πολύ στα χρήματα που είναι να δώσεις το Βιερίνια, να παραμείνεις και αυτά που έπαιρνε, αν διαφωνήσει φεύγει. Αυτό το οποίο δυσκολεύομαι πολύ να ακούσω για τον Βιερίνια, και να με συμπαθάτε και συγγνώμη σε όποιους τους εκνευρίσω, γιατί υπάρχουν και αυτοί, δεν μπορώ καθόλου το μηδενισμό για τον Αντρέ Βιερίνια. Είτε μείνει είτε φύγει. Γιατί σήμερα που μιλάμε, δεδομένη χρονική στιγμή, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εγώ σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να σας πω ότι ο Βιερίνια δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο φτιάχνιο, δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Ακόμα σήμερα που μιλάμε, είναι προϊόν κουβέντας και διαπραγμάτευση το όλο ζήτημα. Απλά, αυτό το οποίο εγώ γενικά δεν μπορώ, όπως δεν μπορώ το τσουβάλιασμα σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορώ και το κομμάτι του μηδενισμού για παίκτες που έχουν προσφέρει. Για ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Αυτό είναι που. Αυτούς δεν μπορώ να τους ακούσω. Δηλαδή, αυτούς το έλα μου, ωραία, τώρα σε κάναμε παίχτη και ήρθες εδώ πέρα και έχεις και αστό. Όχι. Δεν. Αυτό δεν το ακούω. Δεν είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω και να το. Και να προσπαθήσω να βγάλω άκρη. Είναι μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση αυτή του Βιερίνια. Θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στο τι ακριβώς. Στο πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση και τι έχει συμβεί σε αυτό το διάστημα περίπου ενός μήνα,
Έτσι, γιατί μια πρώτη κουβέντα με τον Βιερίνη είχε γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη τότε, αν θυμάστε, και με τον Βιερίνη και με τον Μαουρίσιο, τότε που ήταν η ανανέωση του ενός μήνα για να είναι διαθέσιμη στα play-off. Και νομίζω και πάλι με αφορμή τον Βιερίνη μπορούμε να ξανακάνουμε κουβέντα για τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΟΚ, που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Και νομίζω πρέπει να μας γίνει μάθημα όλους. Για να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Κυρίως γι' αυτό. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Από τα πιο σημαντικά όταν μιλάμε για μεταγραφές φυσικά είναι η άφιξη του ΣΒΑΜ. Ο Αυστριακός ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με δύο εκπροσώπους και τον αδερφό του. Ο Όλα Φρέμπε τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο. Έχει αυτό το ενδιαφέρον και τη σημειολογία του. Και νομίζω ότι η άφιξή του θα σηματοδοτήσει και την πρώτη μεταγραφή. Έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα νομίζω είναι το περσινό του Κοεντράου. Που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν και στο τέλος να χαλακάτε. Αλλά νομίζω ότι η υπόθεση του ΣΒΑΜ είναι πολύ, πολύ τυπικό το όλο ζήτημα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ο ΠΑΟΚ πώς έτσι παρουσιάζει τους παίκτες του με διαφορετικούς τρόπους, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία πολλές φορές καθυστερεί και την ανακοίνωση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα προκύψει σήμερα η ανακοίνωση του ΣΒΑΜ, νομίζω θα γίνει αύριο αυτό. Ωστόσο, ο Αυστριακός, όλα δείχνουν ότι θα είναι η πρώτη προσθήκη για την επόμενη σεζόν και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, θα ενσωματωθεί και με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι μόνο για το λέω εδώ και δύο μέρες και θα το ξαναλέω, όχι μόνο για το κομμάτι το τι βάζει στη μηχανή του ΠΑΟΚ, που εγώ νομίζω ότι βάζει ένα παίχτη έτοιμο, γεμάτο από εμπειρίες και συμμετοχές, με μοναδικό του ίσως αρνητικό το γεγονός ότι βγαίνει για πρώτη φορά από τη χώρα του. Ωστόσο, δηλαδή θα είναι μια περίοδος προσαρμογής, θα χρειαστεί μάλλον προσαρμογή σε διάφορα ζητήματα. Όχι μόνο στο κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό, γιατί μιλάμε για μια αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, έτσι, για τον ΣΒΑΜ και γενικά για αυτούς τους παίκτες. Οπότε είναι αυτό το μοναδικό κομμάτι που μπορεί έτσι λίγο να προβληματίσει. Νομίζω στο αγωνιστικό, τα χαρακτηριστικά του, οι χρονιές του, η εμπειρία του, εμένα μου φαίνονται σαν εχέγγυο για τον ΣΒΑΜ. Και το σημαντικότερο όλων στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με το τέλος της προηγούμενης σεζόν και την έναρξη επόμενης τόσο κοντινά για τον ΠΑΟΚ και με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα, και ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο κρίνει πρόκριση στο Champions League, οπότε κρίνει στόχο, ο ΠΑΟΚ είχε, μάλλον έχει γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά τέλος πάντων, το πιο σημαντικό του ζήτημα αγωνιστικά όσον αφορά επιλογές και παίκτες ήταν στον άξονα. Από τη στιγμή που συμφωνεί ο Αυστριακός και είναι να ανακοινωθεί, καλύπτει κενό. Δηλαδή, στη θέση που σήμερα που μιλάμε, στην πρώτη προπόνηση, ο Φερέιρα έχει τον Εσίτη, έχει τον Ελκαντουρί και τον Τσιγκάρα, πλέον θα έχει και τον ΣΒΑΜ. Έτσι, οπότε σιγά σιγά σταδιακά αποκτά επιλογές. Και βέβαια εννοείται ότι όπως και να το κάνω, επειδή μιλάμε για καινούργιο ποδοσφαιριστή, από τη στιγμή που είναι να ανακοινωθεί, θα έχουμε και λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στο να δούμε τα στοιχεία του μέσα στο γήπεδο και με τον Μπακές από τα φιλικά, με τον Ατρόμητο και με τον Βόλο στο Πύλιο από την άλλη εβδομάδα, και στα επόμενα και φυσικά στα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν για την έναρξη της νέας περίοδου με τα προκριματικά του Champions League. Είναι ο ΣΒΑΜ, είναι ο Βιερίνη, είναι το θέμα του ΑΚΟΠ, το οποίο το έχουμε πιάσει, θα αναφερθούμε και σε αυτό λίγο πιο μετά, γιατί νομίζω ότι λίγο λανθασμένα μεταφέρεται από μια μερίδα των ΜΟΜΟΕ η υπόθεση του ΑΚΟΠ. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έχουμε να πούμε επίσης για τις αλλαγές στο ιατρικό επιτελείο. Είναι στην πράξη πια αυτό το οποίο λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα, ότι
από τη στιγμή που Αμπέλ Φερέιρα, από τη στιγμή μάλλον που το καθιστώσουμε τον Αμπέλ Φερέιρα δεν αλλάζει και παραμένει, η απόφαση για τον ΠΑΟΚ είναι να συνεχίσει να αλλάξει πράγματα στο προπονητικό του επιτελείο γενικότερα, στο επιτελείο μάλλον γύρω από το Φερέιρα, όχι στο προπονητικό επιτελείο ακριβώς, προκειμένου να το ενισχύσει και να έχει τέλος πάντων ένα περιβάλλον γύρω-γύρω καλύτερο από αυτό που είχε φέτος η ομάδα. Αυτό ισχύει με το ιατρικό επιτελείο. Σήμερα στην πρώτη προπόνηση είναι κανονικά και ο Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίτερα για 2 χρόνια, ο νέος προπονητής θεματοφυλάκων. Είναι πράγματα τα οποία ήταν αναμενόμενα και στο ιατρικό το κομμάτι που είχε προκύψει και τυπικά η παρέτηση του κ. Παπασούλου που είχε γίνει αποδεκτή λόγω του κάζου με την κάρτα υγείας των παικτών. Ωστόσο ήταν κοινό μυστικό ότι θα αποχωρήσει και το καλοκαίρι, και θα αναφερθούμε λίγο πιο μετά έτσι ακριβώς στα ονόματα, στους ανθρώπους οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο ιατρικό επιτελείο. Είναι λεπτομέρειες μεν στα μάτια των περισσότερων, ωστόσο είναι λεπτομέρειες τέτοιες που στην καθημερινότητα μιας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό μάλλον, είναι σημαντικές. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω και δούμε φέτος τι έχει γίνει με τους τραυματίες και τον καιρό που έλειψαν, το πρόβλημα ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για παίκτες κορμού, ο Κρέσπο, ο Ζαμπά, ο Βαρέλα δεν είχε λείψει για τόσο καιρό μέσα στη σεζόν, αλλά είχε λείψει αυτό σε ένα διάστημα έτσι σημαντικό. Ό,τι έχει γίνει με το Βέρμπλουμ στο θέμα του πολύ σοβαρού του τραυματισμού, πράγματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν και να έχουν αποφευχθεί. Ίσως θα μπορούσαν να μην είναι τόσο. Δεν αναφέρομαι στην υπόθεση του Μίτση. Του Μίτση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ή του Αουγκούστ, ας πούμε, για παράδειγμα, που τραυματίστηκε σε ένα σημείο στο γονατό του. Είναι σε φάση αποθεραπείας αυτό το διάστημα. Ελπίζουμε το διάστημα της αποθεραπείας του και για τον Αουγκούστο, ή μάλλον για τον Αουγκούστο, να είναι αυτό το οποίο αναμέναμε στην αρχή. Γιατί για τον Κρέσπο άλλα πράγματα αναμέναμε και άλλα γίνανε. Για τον Ζαμπά επίσης. Ακόμα και για τον Βέρμπλουμ, που εκεί μπορώ να καταλάβω ότι μιλάμε για έναν ίσως μάλλον το δυσκολότερο τραυματισμό σε έναν αθλητή. Αλλά ο δυσκολότερος τραυματισμός σε έναν αθλητή, με το να έχει να μπει σε γήπεδο και να παίξει επίσημο παιχνίδι 1,5 χρόνο, είναι μια απόσταση, όπως και να το κάνουμε. Είναι λοιπόν λεπτομέρειες σημαντικές και γενικά, εγώ το έχω αναφέρει πολλές φορές και όσο μπορούμε το κάνουμε και από εδώ μέσα από το ΠΑΟΚ 24, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι εμείς βλέπουμε ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Και μέσα από αυτό κρίνουμε από καλές, από κακές μέρες, από το αποτέλεσμα. Ωστόσο, η δουλειά η καθημερινή τις περισσότερες φορές αποτυπώνεται σε αυτό το 90 λεπτό. Στο 40 λεπτό, στο ό,τι θέλετε πάρετε το. Οπότε λοιπόν η καθημερινότητα και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση της καλής καθημερινότητας, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το έχεις με σιγουριά κάθε φορά, είναι κάτι που χτίζεται στην πορεία. Η καθημερινότητα λοιπόν για εμένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πολύ σημαντικό πραγματικά. Ίσως να είναι πολλές φορές σημαντικότερο και από άλλα πράγματα σε μια ομάδα μέσα. Η καθημερινότητα εννοώ η προπόνηση, η αποθεραπεία, το γυμναστήριο, όχι μόνο το κομμάτι της τακτικής και της φυσικής κατάστασης, οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το. Το κομμάτι το καθημερινό. Αυτό το οποίο εμείς δεν το ζούμε, γιατί δεν είμαστε εκεί, αλλά για τους παίκτες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Το προηγούμενο διάστημα και όλη αυτή τη χρονιά η καθημερινότητα γενικότερα ήταν προβληματική. Το προβληματική δεν εννοώ ότι πηγαίναν στην προπόνηση και μάλλον μεταξύ τους. Προβληματική μπορεί να είναι διάφορα άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν για μια ομάδα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι στο κομμάτι της ενίσχυσης ή τέλος πάντων της αλλαγής προσώπων στο επιτελείο γύρω από την ομάδα, νομίζω ότι είναι σε αυτό τον άξονα, σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή στην προσπάθεια
να γίνει καλύτερη καθημερινότητα και φυσικά εννοείται να γίνει καλύτερη δουλειά, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή. Έχουμε να πάρει αρκετά στην πορεία για το ποδοσφαίρο. Θα πιάσουμε ένα-ένα τα ζητήματα, να δούμε πού βρίσκονται. Και για το Βιερίνια και για τον ΣΒΑΜ και για την πρώτη προπόνηση σήμερα και για το επιτελείο, για όλα. Και για τον ΑΚΠΟΜ, την υπόθεση με την πρόταση της Μπεσίκτας, η οποία έγινε, δεν έγινε μάλλον αποδεκτή από τη φάση από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Έχουμε φυσικά να πούμε αρκετά για το αγαπημένο σας μπάσκετ, το ξέρω. Ξέρω ότι με αυτό κοιμάστε και ξυπνάτε. Έτσι, γιατί καθημερινά το μπάσκετ έχει ανακοινώσεις, κύριοι, κάθε μέρα. Σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση και μία ακόμα περίπτωση που ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά. Θα αναφερθούμε σε αυτές έτσι ξεχωριστά. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά του μένουν άλλες δύο κινήσεις βασικότητα του κορμού, να το πω έτσι, για την ομάδα του. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα κάνει μία-δύο ακόμα πιο συμπληρωματικές. Αλλά με την ανακοίνωση που έκανε σήμερα και με τις άλλες δύο που αναμένεται να κάνει, το ρόστερ του έχει σχηματοποιηθεί στο 95%. Γιατί αν κάνει αυτές τις άλλες κινήσεις που λέω, θα είναι καθαρά συμπληρωματικές. Και με ένα νεαρό και με ένα παίχτη που είναι έτσι στο επίπεδο της Α1 και έχει κάποια καλά στοιχεία. Είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει υπάρξει σήμερα και ένα συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ που για ακόμα μία φορά νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τη συνέντευξη με τον κόουτς Ερέλη που είχαμε εδώ την Τρίτη. Να την ακούμε κάθε φορά για να ακούμε έναν άνθρωπο μέσα από τις ομάδες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή σήμερα έγινε ένα συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ στο οποίο συζητήθηκαν διάφορα πράγματα, αλλά για τα μπακέρα τίποτα. Ποια είναι τα μπακέρα? Τηλεοπτικό συμβόλαιο, κεντρική χορηγία, τι γίνεται με το θέμα των κριτηρίων. Αυτά όλα είναι ακόμα στον αέρα. Παρότι θεωρητικά σήμερα αυτά θα συζητιούνταν ή τέλος πάντων θα προχωρούσαν περαιτέρω. Είναι σημαντικό τα κριτήρια τα οποία έχουν αποφασιστεί, γιατί δεν έχουν νομοθετηθεί ακόμα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν παραμείνει τα πράγματα όπως έχουν και εκεί. Έχουμε να πούμε λοιπόν αρκετά. Λοιπόν, μαζί μας είναι το stichman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το σερί application στο stichman.gr είναι διαθέσιμο ξανά, έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη του επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί για να κερδίσετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και φυσικά στο stichman.gr ολοκληρωμένο προϊόν. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Με πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημα.gr. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για έναν καινούριο χώρο. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά το mail kdapevkarpias@gmail.com. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα τα του ποδοσφαίρου σε πρώτη φάση και μετά να πάμε και στα του μπάσκετ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και είμαστε εδώ ξανά σε 5-6 λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο, εδώ μέχρι και τις 9. Κάναμε κάποια έτσι, μια μικρή κουβέντα στην εισαγωγή για τα διάφορα έτσι, ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, που δεν είναι λίγα. Το τελευταίο είναι, τελευταίο χρονικά, η πρώτη προπόνηση της ομάδας για την νέα σεζόν, με κάποια καινούργια πρόσωπα, νεαρούς. Καινούργια πρόσωπα στο επιτελείο, ο Μάριο Γκαλίνοβιτς η πρώτη του. Ανακοινώθηκε σήμερα για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά είχε αναλάβει προπονητής θερματοφυλάκων ο Κροάτης. Γνωστός μας εδώ στην Ελλάδα από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, στην Κέρκυρα και στην Καβάλα, αν θυμάμαι καλά. Και τα τελευταία χρόνια ως προπονητής θερματοφυλάκων στη Σπάρτα Πράγας, έτσι, με την δική του σημαντική παρουσία εκεί. Νωρίτερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο ΣΒΑΜ, είπαμε ότι
Ο Αυστριακός εκτός συγκλονιστικό πρόπου πια θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της ομάδας για τη νέα σεζόν. Έφτασε σήμερα το μεσημέρι και γύρω στις 4 στο αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση από τη Βιέννη. Μαζί του ο αδερφός του και οι δύο εκπρόσωποι του. Στο αεροδρόμιο τον περίμενε ο Όλαφ Ρέμπε προκειμένου να τον υποδεχθεί έτσι ως άνθρωπος της ομάδας με κάποιους άλλους ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν έκανε κάποια δήλωση, εννοείται, καθώς δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση ακόμα, οπότε δεν έχει υπάρξει, δεν θα υπάρξει κάποια δήλωση από τον παίκτη σήμερα στο αεροδρόμιο. Και φυσικά εκτός απρόπτου, αύριο ο ΣΒΑΜΠ αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Το όλο θέμα έχει εξελιχθεί όπως έχουμε αναφέρει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Το μοναδικό που μπορεί να χαλάσει την όλη υπόθεση είναι κάποια εμπλοκή τελευταίας στιγμής. Αλλά συνήθως, τις περισσότερες φορές, αν ξαναλέω, έχουμε δει και περιπτώσεις ανθρώπων ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει με προφορική συμφωνία, έχουν πάρει το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει για να υπογράψουν. Αλλά τελικά δεν γίνεται αυτό στο τέλος. Τις περισσότερες φορές ισχύει το άλλο, ότι προχωράμε στην ανακοίνωση, και αυτό αναμένεται να γίνει και με τον ΣΒΑΜΠ. Τώρα, πηγαίνοντας στο θέμα του Βιερίνια, που καταλαβαίνω ότι τους περισσότερους σας απασχολεί και είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για ένα παίκτη που όπως και να το κάνουμε στο άκουσμα του ονόματος και μόνο το μυαλό όλων πάει στον ΠΑΟΚ. Έχουμε πει ότι για το θέμα του Βιερίνια εδώ και μέρες καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια απόσταση. Πριν από εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και σε εκείνη την ημερομηνία και 30 Ιουνίου που ήμασταν, που λήγανε τα συμβόλαια του Μαουρίσιο και του Βιερίνια και δεν είχε επιταχθεί κάποια συμφωνία, τότε είχε αναλάβει ο Ιβάν Σαββίδης. Είχε μιλήσει και με τον Μαουρίσιο, είχε μιλήσει και με τον Βιερίνια. Προφανώς την κουβέντα που κάνανε με το μεγαλομέτοχο, η κουβέντα δεν ήταν μόνο για το αν θα συμφωνήσουν σε μια ανανέωση μηνιαία για να είναι διαθέσιμη στα play-off. Προφανώς και είναι και μια κουβέντα για το θέμα της ανανέωσης συμβολέου τους γενικότερα. Σε αυτή την κουβέντα, και παρότι κάποιοι το μου κάνει, εγώ δεν μου αρέσει και ούτε στο ΠΑΟΚ θα το κάνουμε και τόσο πολύ, να αναφερθούμε ακριβώς σε νούμερα, έγινε μια πρόταση από τον Ιβάν Σαββίδη προς το Βιερίνια, η οποία, okay, δεν ήταν στα ίδια χρήματα που είχε μέχρι τώρα, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά, έτσι, σαν ένα fix ποσό. Έγινε αυτή η κουβέντα τότε, θα τελειώσουν τα play-off, σαν να κάνουμε κουβέντα να δούμε τι και πώς. Γιατί δεν υπήρξε τότε και συμφωνία. Τώρα, η δεύτερη πρόταση είναι στα μισά από εκείνα. Προφανώς, από τη στιγμή που σε μια κουβέντα που γίνεται με τις ειδικές λεπτομέρειες μπορεί να ισχύουν και να παίχνει προς ο Βιερίνια. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δίνονται τα μισά μπορεί να χαλάσουν και διάφορα πράγματα. Τηλέφωνο θα μπορούσε να φέρει εξελίξεις, αλλά δεν ήταν κάτι τέτοιο. Επιστρέφουμε. Έλεγα λοιπόν για το Βιερίνια ότι από τη στιγμή που έγινε μια κουβέντα πριν περίπου ένα μήνα, επί 20 μέρες πόσο ήταν, και υπήρξε ένα ποσό, ας το πούμε 3 ευρώ, και στην κουβέντα που γίνεται ξανά το ποσό αυτό είναι στο 1,5, εγώ καταλαβαίνω το αν ο Βιερίνια και η πλευρά του μπορεί να νιώθει θυγμένη. Σίγουρα αυτή η διαφορά, αυτή η διαφοροποίηση δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Ωστόσο, αν θέλουμε να το δούμε με το ποτήρι μισογεμάτο, είναι μια πρόταση πάνω στο τραπέζι. Μια αρχή διαπραγμάτευση, να το πω κάπως έτσι. Από το αρχικό που είχε γίνει πριν λίγο καιρό και ήταν και πιο πολύ στο πόδι εκείνη η κουβέντα του Ιβάν Σαββίδη με τον Βιερίνια. Στην πρόταση αυτή την καινούρια, η πρόταση μάλλον αυτή η καινούρια για τον ΠΑΟΚ έχει μία σημαντική λεπτομέρεια. Μπορεί το πάγιο ποσό να είναι μισό από αυτό που προτάθηκε πριν περίπου 20 ημέρες, ωστόσο τα μπόνους
επίτευξης διάφορων στόχων, συμμετοχών, στόχων με την ομάδα και όλα αυτά, το ποσό το σχεδόν το διπλασιάζουν. Δεν το διπλασιάζουν, το κάνουν, ξέρω εγώ, 70% πάνω. Είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς σκέφτεται ο ΠΑΟΚ και το συμβόλαιό του από εδώ και πέρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που είχε στο χαβαλέ το 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, πάγιο, ξαναλέω στο χαβαλέ, δηλαδή είχε και 1,1, 1,3, 1,5, πλέον πηγαίνει στα 500, ας πούμε, σαν παράδειγμα το χρησιμοποιώ, τα 500, σαν βάση, και μαζί με τις μεταμπόνους να φτάσει κοντά στο εκατομμύριο, τέλος πάντων. Κάπου εκεί κινεί τη λογική του. Τώρα λοιπόν, στην προκειμένη τι... Δεν ξέρω αν το θέμα μπορεί να λυθεί με μια επαφή ξανά του Σαββίδη με τον, με τον Βερίνα. Φαίνεται αρκετά δύσκολο κάτι τέτοιο. Όπως επίσης φαίνεται σχεδόν απίθανο να γίνει ξανά πρόταση ανάλογη από αυτή που είχε γίνει πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα, στα play-off. Ωστόσο, δύσκολα θα αλλάξει ποτέ στο ΠΑΟΚ προς τον, προς τον Βερίνα. Έτσι λένε οι πληροφορίες, έτσι φαίνεται. Τώρα, αν θα κάνει κάτι διαφορετικό ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, και αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Οπότε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, φαίνεται ο Βιερίνη να μην συνεχίζει στην, στην ομάδα. Φυσικά, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, για τον Ιβάν Σαββίδη και για τον Βιερίνη, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Υπάρχει πάντα το παράθυρο το ανοιχτό για μια νέα συζήτηση, μια νέα προσέγγιση. Το είπα και στην, εισαγωγή ότι επειδή είναι ο Βιερίνια και όπως και το κάνουμε είναι ένας παίκτης που πουλάει, να το πω έτσι, σας ενδιαφέρει για τους οποιοδήποτε λόγους, καταλαβαίνω αυτούς οι οποίοι λένε ότι για τον Βιερίνια okay, αλλάζει την πολιτική σου, εξοδολογίζει τον μπάτζετ σου, κατεβάζει τα χρήματα τα οποία δίνεις σε καινούργια συμβόλαια. Ωραία. Για το Βιερίνια όμως, επειδή είναι αυτός, μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση. Μόνο για αυτόν. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω επίσης αυτούς οι οποίοι λένε ότι μπορεί ο κύκλος του να κλείσει μετά και τον τραυματισμό του. Πέρσι που ήταν πολύ σοβαρός. Φέτος δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό. Μπορεί και έτσι με την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα να μην ταιριάζουν τα χρόνια του με διάφορα πράγματα, και από τη στιγμή που ισχύουν όλα αυτά και δεν τα βρίσκει στο οικονομικό, καλύτερα έτσι να αποχωρήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται φυσιολογικό στη κουβέντα έτσι των οπαδών ή των φίλων του ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο πραγματικά δεν μου φαίνεται καθόλου φυσιολογικό είναι ο μηδενισμός για αυτά τα οποία έχει προσφέρει ο Βιερίνια στο ΠΑΟΚ και αυτά τα οποία έχει προσφέρει και ο ΠΑΟΚ στο Βιερίνια, έτσι. Γιατί είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα. Εκεί, ίσως επειδή και ο Βιερίνια μου είναι από την πρώτη του θητεία μια πολύ συμπαθής έτσι, φιγούρα και σαν άνθρωπος, και όχι μόνο για το κομμάτι το αγωνιστικό. Όσοι γνωρίζουν πράγματα για τον Πορτογάλο ξέρουν ότι έχει δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Και όχι μόνο για την οικογένειά του που την έχει κάνει εδώ, γιατί η γυναίκα του είναι από εδώ. Έχει κάνει πολλά πράγματα γύρω από τον ΠΑΟΚ, τα οποία δεν είναι ανάγκη ούτε να δημοσιοποιηθούν ούτε τίποτα αυτά τα χρόνια που έχει επιστρέψει μετά την παρουσία του στη Wolfsburg. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πηγαίνοντας στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΑΚΠΟΜ και την πρόταση της Μπεσίκτας, έχετε διαβάσει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι η πρόταση της Μπεσίκτας είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή χάλασε.
η αίσθηση, να το πω έτσι, ας το πούμε η αίσθηση που υπάρχει ως και η πληροφορία είναι ότι αυτή ήταν μια πρώτη προσέγγιση στην πεθύξη και να μένετε να γίνει κι άλλη. Το σημαντικό ίσως στοιχείο για την περίπτωση του ΑΚΠΟΜ είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόληση στην Arsenal, έτσι. Το ποσοστό μεταπόλησης στην Arsenal είναι 20% για ομάδα εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Και 40% και ομάδα εντός Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ζήτημα. Αυτό είναι ένα ποσό σημαντικό. Δηλαδή αν είναι ξέρω εγώ 2,5 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα, τα 500 πρέπει να πάει στην Arsenal. Και τα 2 να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας θα επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση. Φυσικά το βελτιωμένο όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα πάει 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Θα πάει στα 3, θα πάει 3,2, 3,3, κάπου εκεί. Και νομίζω ότι αν ανέβει εκεί, ο ΠΑΟΚ δεν θα ανοιχθεί την πρόταση στους Τούρκους. Τώρα επίσης, επειδή μιλάμε για μεταγραφές και ο καθένας δεν ξέρω πώς το σκέφτεται μέσα στο μυαλό του, τη τιμή πώλησης, η μάλλον τη τιμή αγοράς ενός παίκτη, ξέρετε πολλές φορές την ορίζει η ίδια η αγορά. Και το λέω γιατί ας πούμε, έβλεπα για παράδειγμα σήμερα τα σχόλια για την αγορά του Μπάρκ από τη Celtic, που η Celtic δίνει 5 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Ο Μπάρκ, παιδιά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι ένας τερματοφύλακας σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα και έχει και κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς και αξιολογούνται στο εξωτερικό για τερματοφύλακα. Ο ΑΚΠΟΜ δεν προέρχεται από την καλύτερη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πέρσι η χρονιά του ήταν λίγο καλύτερη. Θα πει κάποιος ότι έχει βάλει 10 γκολ. Okay. Ναι, τα νούμερα του δεν είναι άσχημα. Αλλά δεν είναι ότι έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά. Το να πουλήσει έναν επιθετικό σε μια καλή ηλικία, okay, και να πάρεις ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια και να βγεις στην αγορά για έναν άλλον, εμένα δεν μου φαίνεται κακό deal. Έτσι. Δεν μου κάνει και κακό deal εμένα η συγκεκριμένη υπόθεση για τον αναφερόμενη στον ΑΚΠΟΜ. Το θέμα είναι να ανέβει λίγο η Μπεσίκτας και να πάει στα χρήματα τα οποία θεωρεί ο ΠΑΟΚ ότι είναι αυτά που θέλει να πάρει για τον ΑΚΠΟΜ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά ο ΑΚΠΟΜ είναι πιο πολύ στη βιτρίνα, να το πω έτσι, αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι οι Τούρκοι έχουν γράψει και ένα σενάριο πάλι, έχουν μπλέξει αυτόν τον Kyle Larin. Δεν ξέρω αν τον έχουν μπλέξει στη διαδικασία ανταλλαγής, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και γενικότερα το έχουμε ξαναπεί ότι σε σενάρια Τούρκων πολλές φορές κρατάμε μικρό καλάθι, δεν χρειάζεται να τα δίνουμε και πάρα πολύ σημασία το τι ακριβώς λένε. Ωστόσο, κάπως έτσι έχει υπόθεση με τον ΑΚΠΟΜ. Δεν νομίζω ότι αν η Μπεσίκτας στα κοντά σχετικά επιστρέψει με μια καλύτερη πρόταση, ότι ο ΠΑΟΚ θα αρνηθεί. Εκεί στο ποσό το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ, αν του έρθει μια πρόταση, ξέρω εγώ, 3,2, θα πει ότι δεν το δίνω τον ΑΚΠΟΜ γιατί έχω παιχνίδι ευρωπαϊκό 25 του μήνα, μπορεί και με την Μπεσίκτας. Που είναι μια από τις τρεις δεδομένο πλέον γιατί η Τραμπζονσπορ δεν δικαιώθηκε από το ΚΑΣ. Και να πει ότι δεν τον δίνω γιατί πρέπει να βγω να πάρω άλλο επιθετικό. Αν έρθει η πρόταση. Νομίζω ότι αν η πρόταση πούμε, σήμερα ήταν 3,2 για παράδειγμα, θα υπήρξαν και ανακοινώσεις για τον ΑΚΠΟΜ. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την όλη διαφοροποίηση στο οικονομικό κομμάτι, με την όλη διαφοροποίηση στο budget που πρέπει να γίνει, που οφείλει να την κάνει ο ΠΑΟΚ, μαζεύοντας το budget λόγω του FFP. Όλα αυτά καλύτερα να τα κάνει τώρα. Έτσι. Και το να βάλει ένα ποσό στο ταμείο του γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτός ο αστερίσκος με το 20% ποσοστό μεταπόλησης της Arsenal, νομίζω ότι είναι ένα ποσό στα δικά μου τα μάτια normal. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι πρέπει να το πουλήσεις 5 εκατομμύρια ευρώ τον ακόμη, ή 6 ή 7. Οκ. Όπως είπα και πριν,
το πόσο έχει στο μυαλό το καθένα ότι μπορεί να πουλήσει ο ΠΑΟΚ ένα παίχτη τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ σχετικό. Η ουσία είναι η ίδια η αγορά πώς τον αξιολογεί. Γιατί αν η Μπεσίκτας κάνει μια πρώτη πρόταση στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα, δύσκολα θα έρθει κάποιος άλλος και θα δώσει 4. Άντε να δώσει κάτι παραπάνω. Ή η ίδια η Μπεσίκτας να ανέβει λίγο περισσότερο στην πορεία. Κάπως έχουν τα πράγματα και για τον ΑΚΠΟΜ. Είπαμε τι παίζει με τον ΣΒΑΜ. Ενδιαφέρον έχει επίσης και το κομμάτι, αυτό το αναφέραμε γιατί βγήκε πριν από λίγο, και είναι το κομμάτι του Δημήτρη Δανιλίδη, ο οποίος επιστρέφει ως γυμναστής φυσικά, και αυτός μια επιλογή που την ξέρει ο ΠΑΟΚ, έτσι, δεν είναι ένα παιδί που δεν τον ξέρει ο ΠΑΟΚ, είχε δουλέψει στο παρελθόν και δίπλα στον Βλαντανίδης και δίπλα στον Ιγκόρ Τούντορ και δίπλα στον Γιώργο Γεωργιάδη. Ο συγκεκριμένος γυμναστής είχε βοηθήσει πολύ, αν θυμάστε τότε, στο μεγάλο πρόβλημα που είχε ο ΠΑΟΚ στο ζήτημα των θλάσεων. Είχε πραγματικά βοηθήσει πολύ, γιατί θυμάστε τι γινότανε με τη θλάση, ειδικά μέχρι την εποχή Τούντορ. Από εκεί και μετά, και μετά την παρουσία του ίδιου του Δανιλίδη, το θέμα λύθηκε. Είναι και αυτό στο πλαίσιο το οποίο αναφερόμαστε, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση, τέλος πάντων, του επιτελείου γύρω από τον Φερέιρα, και με την αλλαγή προσώπων σε αυτό το κομμάτι, που ίσως να ήταν και επιβλημένη από τη στιγμή φυσικά που στον ΠΑΟΚ πήραν την απόφαση ότι δεν θα αλλάξει προπονητή, έτσι, γιατί αν αλλάζει και προπονητή θα ήταν μια ακόμα πολύ σημαντική αλλαγή. Αυτές οι αλλαγές είναι συμπληρωματικές, θα πω εγώ. Τώρα, όσον αφορά το ιατρικό επιτελείο, πλέον αποτελείται από τον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής στη δεύτερη πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, από τον κύριο Ιωάννη Γιγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Δίτσιο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, και υπεύθυνοι για τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος αναλαμβάνουν ο κύριος Γιάννης Ράλης, ο οποίος και αυτός επιστρέφει, έχοντας περάσει και αυτός αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ προηγούμενα, και μαζί του φυσικά βοηθός του κυρίου Ράλη είναι ο Θεοχάρης Κυριακίδης. 5 άτομα, συν ο Μάριο Γκαλινοβίτς, συν ο Δημήτρης Δανιλίδης στο κομμάτι του γυμναστή, μιλάμε για πολύ, έτσι, διαφορετικά πρόσωπα, στο πλαίσιο το οποίο είχαμε αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο δηλαδή των αλλαγών στο επιτελείο γύρω από τον προπονητή, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση, να γίνει καλύτερη δουλειά στις λεπτομέρειες, και γενικότερα η καθημερινότητα να γίνει πιο εύκολη, πιο ευχάριστη για τους παίκτες, και φυσικά η δουλειά να γίνεται όπως πρέπει. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Και η βιτρίνα που βλέπουμε εμείς στα 90 λεπτά, γιατί όλοι οι άλλοι δουλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα για να δούμε εμείς εκείνη τα 90 λεπτά, και από εκείνη τα 90 λεπτά να προλάβουμε να κρίνουμε τα πάντα. Όλη λοιπόν η δουλειά που θα γίνει να βγαίνει στη βιτρίνα καλύτερα από ό,τι έβγαινε την περασμένη σεζόν, που δεν έκλεισε όπως θα ήθελε η ομάδα, που έμεινε μακριά από τους τίτλους, που προβλημάτισε από ένα σημείο και μετά με την αποδοσή της, που τέλος πάντων μπορεί να την επηρέασαν διάφορα πράγματα εκτός γηπέδου, αλλά και η εικόνα της εντός γηπέδου δεν δικαιολόγησε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο πήρε. Δηλαδή μία δεύτερη θέση μέσω των play-off. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Περιμένουμε μία, έτσι, πιο επίσημη ενημέρωση για το κομμάτι που έχει να κάνει μετά της πρώτης προπόνησης και με τα νέα πρόσωπα που βρίσκονται στην ομάδα. Έχει κάποιες δηλώσεις Άμρου Άρντα, που είναι από τα καινούργια πρόσωπα, ο Αιγύπτιος, ο οποίος, όπως λέει, θα είναι συγκεντρωμένος μόνο στο ποδόσφαιρο. Εκεί είναι το μυαλό του. Μακάρι να είναι έτσι για τον Άρντα. Κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Για το τελευταίο μεσάωρο της εκπομπής έχουμε να πούμε αρκετά πάλι για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε μία ανακοίνωση ακόμα, έναν ακόμα παίκτη στον οποίο ΠΑΟΚ είναι κοντά, και να δούμε γενικότερα πώς σχηματοποιείται πια το ρόστερ του ΠΑΟΚ,
και πώς θα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 για περίπου 20 λεπτά ακόμα εδώ μαζί σας. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε σε λίγο στα του μπάσκετ. Περιμένοντας και λίγη ενημέρωση από τα της προπόνησης της πρώτης στο ποδόσφαιρο. Πηγαίνοντας λίγο στο μπάσκετ, θα ανοίξουμε παρένθεση και θα κλείσουμε για το ποδόσφαιρο όταν υπάρξει η ενημέρωση. Μία ακόμα ανακοίνωση σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πια προχωράει για να ολοκληρώσει το ρόστερ ή τέλος πάντων να κάνει τελικές του κινήσεις. Αναφερθήκαμε χθες στο τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ζερμέιν Λοβ. Σήμερα το πρωί ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Άλαν Χέρντον, έναν παίκτη ο οποίος έρχεται προκειμένου να προσθέσει ένα κορμί στη ρακέτα, αλλά παίκτης ο οποίος θα έχει νομίζω συγκεκριμένο ρόλο. Είναι παίκτης ο οποίος κυρίως ψάχνει το σουτ. Δεν έχει κάνει κάποια φοβερή χρονιά πέρσι στην G League. Ήταν στην ομάδα η οποία συνεργάζεται τη θυγατρική. Ορίστε, βγήκε κάτι πολύ ωραίο από την ενημέρωση. Ο Λάζαρος Λάμπρου αναμένεται να δοθεί δανεικός στη Τβέντε. Συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Τβέντε για τον Λάζαρο Λάμπρου. Και αύριο να μένει να είναι στην Ολλανδία για ιατρικά και υπογραφές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπατε όλη τη χρονιά οι περισσότεροι, που ήταν ένα από τα διάφορα ζητήματα που συζητούσαμε, γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου. Νομίζω ότι και όταν έπαιξε στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, όταν πήρε κάποιες ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε και το παιχνίδι με τον Όφη, λίγα πράγματα από τον Λάμπρου, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Ολλανδία εκεί που προ-πέρσι με την Φορτούνα Σιτάρδα έκανε ένα καλό όνομα. Μπορεί και να ταιριάζει περισσότερο το παιχνίδι, ο τρόπος παιχνιδιού και όλα αυτά. Έχει καλό όνομα ότι παρουσιωτική στη Φορτούνα. Αναμένεται να δοθεί στη Τβέντε. Αύριο θα είναι στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά. Αυτό που έλεγα ότι περιμένουμε μια επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ και το ποδοσφαίρο. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ και στον Άλαν Χέρντον. Παίκτης λοιπόν ο οποίος έρχεται και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Μέξας λειτουργεί στη σκέψη ότι στη ρακέτα μέσα θα έχει το Κακλαμανάκι και το Μαργαρίτη και θέλει τα τεσσάρια του να είναι παίκτες που τραβιούνται προς τα έξω με σουτ. Τέτοιος παίκτης είναι ο συγκεκριμένος ο Χέρντον, παίκτης ο οποίος δεν έχει γενικά στην καριέρα του τίποτα φοβερά νούμερα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την τελευταία του χρονιά στο Πανεπιστήμιο στο Wyoming που είχε σχεδόν 12 πόντους, 5,7 rebound, 67,1% στα δίποντα και 33,6% στα τρίποντα. Στην επαγγελματική του καριέρα, η πρώτη του ομάδα μετά το κολέγιο ήταν στην Ιαπωνία, η οποία γίνεται Νέα Κίνα παρεμπιπτόντως φέτος ουσιαστικά στο μπάσκετ, πολύ χρήμα, πέφτει εκεί, γι' αυτό ακούτε διάφορους παίκτες που πάνε εκεί. Και στην πορεία της προπέρσινης σεζόν βρέθηκε στην Τουρκία, έπαιξε Σακάρια με 7,1 από τους 4,8 rebound. Πέρσι στη θυγατρική το Cleveland Cavaliers στη G League, μια G League που πλέον ή τουλάχιστον με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν την πανδημία είναι αρκετά ανεβασμένο πρωτάθλημα και ποιοτικά, εκεί τα νούμερά του τίποτα φοβερό, 4,5 πόντι με 39% στα τρίποντα. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θέλει ο Μέξ από το συγκεκριμένο, συν την όποια ενέργεια μπορεί να δώσει φυσικά στο κομμάτι rebound, στο κομμάτι άμυνα. Και ο άλλος παίκτης, ο οποίος ο ΠΑΟΚ είναι να κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί, τον διαβάζετε και αυτόν μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και αναφέρομαι στον Μπου Μπιτς, έτσι είναι το όνομά του, Μπου Μπιτς, Μπιτς είναι το επίθετό του, έτσι, Αμερικανός. Έχει φοβερό, το look-alike δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά άμα παρακολουθείς κάποιος τα βίντεο του και τα ποσοστά του στα τρίποντα, παρότι ψηλός, είναι γενικότερα ένα φυσικό που μοιάζει αρκετά με τον Τζίμερ Φριντέτ.
ο Μπιτς. Παίκτης ο οποίος και αυτός παίζει στο 4, άντε να μπορεί να κατέβει στο 3, αλλά σπάνια, 4 είναι, με ύψος 2-3, 26 χρονών, πέρσι στη Γερμανία, στην ομάδα του Αμβούργου, επίσης παίκτης ο οποίος παρότι παίζει στο 4, έχει πολύ το τρίποντο στο παιχνίδι του. Επειδή το βλέπω και πολύ το ρωτάτε, το απορείτε, το να έχεις τεσσάρια που απειλούν μακριά από το καλάθι πλέον είναι ζωτικό. Έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό. Για όσους παρακολουθείτε, και όχι μόνο το πάω, γενικότερα και Ευρωλίγκα και το NBA και το οτιδήποτε, και πιο προηγμένα από τα χρήματα, το καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα πλέον τεσσάρια, αν δεν έχουν το shoot, αν δεν έχουν το pick and pop όπως λέμε, δηλαδή το screen στην μπάλα και ο τράβος στο τρίποντο, όχι το βούτυγμα μέσα στο καλάθι, πολλές φορές είναι λίγο βάρη στην ομάδα, να το πω έτσι. Σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ τα δεδομένη χρονική στιγμή, με αυτούς που έχει ανακοινώσει, σύντο Ζερμέιν Λόβ που είναι να ανακοινώσει, θα έχει τον Γκρίφιν, παίκτη ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και να εκτελέσει, θα έχει, όπως όλα δείχνουν, τον Ζερμέιν Λόβ, επίσης παίκτης ο οποίος είναι εκεί στο 3 κυρίως και στο 2, που μπορεί να δημιουργήσει και να εκτελέσει, θα έχει τον Έστορ Τέντερ που έχετε για αυτή τη δουλειά, που έχετε για να εκτελέσει. Θα έχει τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα είναι και αυτός παίχτης που θα ψάχνει την απειλή προς το καλάθι. Και τα δύο τεσσάρια τα οποία φέρνει, τον ένα τον ανακοίνωσε και τον άλλο αναμένεται να ανακοινώσει, είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν έξω από τα 6-5. Γενικά, επειδή το βλέπω και σε σχόλιά σας πολλές φορές, το μπάσκετ έτσι όπως πάει, έτσι όπως έχει γίνει μάλλον, έτσι όπως πάει, θέλει πολλές απειλές μακριά από το καλάθι. Υψηλοί πλέον έχουν κυρίως διεκπεραιωτικό χαρακτήρα στο παιχνίδι. Και όταν λέω διεκπεραιωτικό, εννοώ να τελειώσουν τις φάσεις τους πάνω από το στεφάνι, να πάρουν το rebound τους με τα χέρια τους και με το κορμί τους όσο μπορούν να καλύπτουν χώρους στην άμυνα. Αυτή είναι η δουλειά των ψηλών πλέον. Μην κοροϊδευόμαστε. Και γι' αυτό βλέπετε και πολύ ψηλοί παίκτες, όσο περνάνε τα χρόνια, και μπορούν να το κάνουν φυσικά γιατί κάποιοι το κορμί τους δεν τους το επιτρέπει να το κάνουν, βγαίνουν προς τα έξω. Ενώ προσπαθούν να βάλουν το σούτ αρχικά από τη μέση και στην πορεία από τη μακρινή απόσταση στο παιχνίδι τους. Επίσης, ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, στα 37 του, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τραβιέται στο 4 και να κυνηγάει αντίστοιχα τεσσάρια τα οποία σουτάρουν τρίποντα, να πρέπει να βγαίνει μακριά από τη ρακέτα και πολλές φορές να εκτίθεται κιόλας. Όπως γίνονταν κατά κορών πέρσι, στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Γιατί δεν υπήρχαν άλλοι κυρίως, αλλά και γιατί έτσι έβγαινε η δουλειά στο μυαλό των περισσότερων. Οπότε, Κακλαμανάκης και Μαργαρίτης 4-5. Ο Χέμπτον Τεσάρη και ο Μπιτς, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτός, στο 4 και άντε και στο 3 να μπορεί να τραβηχτεί σε πιο ψηλά σχήματα και όλα αυτά. Και τα δύο τεσσάρια με κύριο στοιχείο του στο μακρινό σουτ. Ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Χέρντον. Η υπόθεση του Μπιτς, από όσο είμαστε θέλει να γνωρίζουμε, είναι πολύ προχωρημένη. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζερμέιν Λόβ. Οπότε, Γκρίφιν, Παπαντονίου Μίτρου Λόγκ, Τέρνερ. Τον Παπαντονίου τον είπα. Τέρνερ Λόβ, 5. Μπιτς Χέρντον. Κακλαμανάκης Μαργαρίτης, και έναν έχω ξεχάσει. Το Μίτρου Λόγκ τον είπα επίσης. Ωραία. Οπότε από εδώ και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που είναι να τελειώσει το θέμα του Μπιτς, να τελειώσει και το θέμα του Λόβ, ο ΠΑΟΚ σχεδόν έχει κλείσει. Τώρα, προφανώς και μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, η οποία είναι στο μυαλό του Μέξα να ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου, το
το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ, αν όχι όλο, θα έχει ολοκληρωθεί. Ο ΠΑΟΚ τσεκάρει για κάποιες άλλες περιπτώσεις, θα αναφερθούμε σε αυτές στην πορεία. Τσεκάρει για κάποιες άλλες περιπτώσεις συμπληρωματικά και με έναν νεαρό παίκτη και με έναν ακόμα που τον έχουμε δει για λίγο στην Α1. Επίσης και αυτός είναι πιο μικρός σε ηλικία. Προκειμένου να κλείσει το ρόστερ κάπως έτσι. Οπότε οι άλλες περιπτώσεις παικτών που είναι στο Ελλήνων, τέλος πάντων, μπορεί να έγινε κάποια κουβέντα, από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα προχωρήσουν. Σε αυτό να βάλουμε επίσης τον αστερίσκο του θέματος του Μήτρου Λόγκ. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό σήμερα μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Η οικογένεια του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, το λέω γιατί και εσείς το ρωτούσατε, το έχετε ρωτήσει και σας απασχολεί από ό,τι βλέπω, το κομμάτι δηλαδή του αν θα πάρει ελληνικό διαβατήριο. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, με ένα έτσι πρόχειρο ρεπορτάζ που κάναμε από την ώρα που ανακοινώθηκε ο Μήτρου Λόγκ μάλλον, είναι ότι η οικογένειά του και ο ίδιος και ο Νας Μήτρου Λόγκ και η μητέρα του, η Γεωργία Μήτρου, ήταν να έρθουν εδώ για το θέμα του διαβατηρίου εκείνο το διάστημα πριν ξεσπάσει η πανδημία. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο δεν κατάφερε να γίνει, δεν το κατάφερε να το κάνουν λόγω της πανδημίας, οπότε το θέμα έχει πάει πίσω. Ενδιαφέρον σε αυτό το στοιχείο έχει ότι ο αδερφός του, ο Νας Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι και σε επίπεδο NBA, ουσιαστικά μπαινοβγαίνει σε αυτό το επίπεδο, στους Jazz, στους Pacers και τώρα στη G League με την θηγατρική των Pacers, έχει αρνηθεί την πρόταση του Καναδά. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι στο μυαλό της οικογένειας είναι να παίξουν με την ελληνική εθνική ομάδα. Το ίδιο και φυσικά και για τον παίκτη τον οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Και ο ίδιος σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ και με ένα μήνυμα που έστειλε και στην επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Μέξα το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να τελειώσει το θέμα της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ, το λέει και το ξαναλέει ότι θέλει πολύ να παίξει στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν το ότι η πρώτη του επαγγελματική στάση στην καριέρα του στον μπάσκετ θα είναι στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Και φυσικά με αυτό το πλαίσιο, με αυτό το σκεπτικό μάλλον, δηλαδή της πιθανότητας ελληνικού διαβατηρίου στον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει ένα τριετές συμβόλαιο. Έτσι έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει και μια διαδικασία που εγώ από όσο γνωρίζω δεν είναι και τόσο απλή προκειμένου να τελειώσει, αλλά από τη στιγμή που και η ΟΚ τους, κυρίως τον αδερφό του Ελάιζα, τον Νας Μήτρου Λόγκ, έτσι τον έχει στο μυαλό της και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ή της οικογένειας για το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα το θέμα αυτό θα ολοκληρωθεί και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ θα παίζει ως Έλληνας στον ΠΑΟΚ. Τώρα σε πρώτη φάση, όπως καταλαβαίνετε, έχετε φυσικά ως ξένος. Ο φίλος ο Κοσμάς εδώ ρωτάει θέμα τερματοφύλακα αν υπάρχει. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει. Τώρα αν προκύψει κάτι με Πασχαλάκη ή Ζίβκοβιτς και κάποιος από τους δύο αποχωρήσει, είτε με πώληση είτε με άλλον τρόπο, okay, μπορεί να τεθεί θέμα, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν νομίζω ότι τίθεται, διότι υπάρχει και ο Ρέι που έχει επιστρέψει από τον δανεισμό του. Αυτά και μετά του μπάσκετ, είμαστε εν αναμονή και των δύο επόμενων ανακοινώσεων, του Jermaine Love, που από όσο γνωρίζουμε υπάρχει συμφωνία που δεν είναι να χαλάσει, πολύ πολύ σημαντική προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ, επίπεδου Griffin, από εγώ, για τον παίκτη που και πέρσι τον είδαμε στον Κολοσσό και από τον Χολαργό τον είχαμε γνωρίσει πρόπερση και φέτος μετά την πανδημία σε ένα από τα λίγα από τα αθλήματα τα οποία επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση και αναφέρομαι σε αυτό του Ισραήλ,
Ένα προπονητή όπω ο Στέφανο Δέδο τον επέλεξε για τη Χάπο Ελχολών. Και λέω ένα προπονητή όπω ο Στέφανο Δέδο, γιατί είναι ένα Έλληνα τεχνικό στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, που έχει πραγματικά πολύ καλή γνώση τη αγορά, των χαρακτηριστικών των ξένων παικτών. Και το γεγονό ότι τον επέλεξε έστω και για αυτό το διάστημα του περίπου ενό μήνα που διήρκεσε όλη η διαδικασία τη ολοκλήρωση του πρωταθλήματο του Ισραήλ. Και αυτό κάτι λέει. Ο Μπίτς και ο Λόβ είναι οι δύο, αναμένεται μάλλον να είναι οι δύο επόμενες προσθήκες, και από τη στιγμή που θα γίνουν και αυτές θα αναφερθούμε στο αν ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί έτσι περαιτέρω. Μέσα σε πολύ μικρό, όχι σε πολύ μικρό, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τέτοιο που ίσως και να μην το περιμένει περισσότερο, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ολοκληρώνει τις κινήσεις για το ρόστερ του και στο μεγαλύτερο του κομμάτι το ρόστερ το σχηματοποιεί. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Μαζί μας ήταν εννοείται το στοίχημα.gr, εκεί που έχετε το online καζίνο 24 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, live καζίνο με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Εκεί που το Serie Application έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, φτάνετε στο απόλυτο σερί και κερδίζετε 100.000 ευρώ παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application εννοείται ότι είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, καλύτερο παιχνίδι με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service, φυσικά κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημα.gr. Μαζί μας επίσης και το GDAP Ευκαρπίας, και σήμερα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό σε ένα νέο χώρο. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, ενισχυτική διδασκαλία, εικαστικά, φιλαναγνωσία, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 23 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και mail στο gdavefkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερ 107,4, διότι ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντούλινγκ μόνο εδώ. Δεν ξέρω αν ήρθε χθες ο Τάσος και πήγε να ξεκουραστεί ξανά. Έτσι, ένα τετραημεράκι ο άνθρωπος, γιατί έχει κουραστεί πολύ. Νομίζω και με τα σωτρέγια εδώ κανονικά. Με γραμμές ανοιχτές για τις δικές σας απόψεις. Εμείς ραντεβού Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος αύριο ξανά στις 7.30 με ΠΑΟΚ 24. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνεις αυτό το ζεστό βράδυ Πέμπτης.